Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το 701 Enduro, εφόσον πέρασε ένας χρόνος που το έχω στην κατοχή μου. Είχα την ευκαιρία να το οδηγήσω σε όλες τις επιφάνειες, σε εκτός δρόμου οδήγηση και σε αυτοκινητόδρομους και σε μεγάλες βόλτες που έχουμε κάνει. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από τη μοτοσυκλέτα και γενικά τη συμπεριφορά της. Πρώτα θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τα χαρακτηριστικά της. Το 701 Enduro έχει ένα τρομερό κινητήρα με σχεδόν 74 άλογα και ροπή από πολύ χαμηλά. Έχει τρομερή επιτάχυνση και έχει και πολύ καλή ικανότητα να ταξιδεύει με μεγάλες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο. Οι αναρτήσεις είναι ότι θα περίμενε κανείς από τη White Power, τα καταπίνει όλα με τη διαδρομή των 250 χιλιοστών και όλα αυτά σε συνδυασμό με το πολύ χαμηλό της βάρος την καθιστούν μια ικανότατη μοτοσυκλέτα. Της έχω κάνει αρκετές μετατροπές ώστε να γίνει μια ικανότατη travel enduro μοτοσυκλέτα. Ας δούμε λίγο επιγραμματικά τις μετατροπές, τις πιο σημαντικές μετατροπές που έχω κάνει. Πρώτα απ' όλα είναι ο πύργος της Rade Garage με τα fairing της. Προσθέτει πολύ καλή ανεμοκάλυψη για πιο άνετο ταξίδι στην εθνική. Επίσης δίνει θέση για το GPS ώστε να είναι πιο ευανάγνωστο, σε πιο σωστή θέση, πιο μπροστά, πιο ψηλά. Και φυσικά έχει και πάρα πολύ ικανό φωτισμό για την οδήγηση στη νύχτα. Είναι καταπληκτικός η ένταση του φωτός που βγάζει. Μετά είναι η ποδιά της Rade Garage. Προσθέτει αρκετή προστασία στον κινητήρα και στα πλαϊνάκια από κάτω. Επίσης έχει και αρκετό χώρο μέσα για αρκετά εργαλεία και πολλά ανταλλακτικά. Εγώ έχω βάλει και δύο σαντρέλες εδώ μέσα και τους λευγέδες για τα ελαστικά. Το ρεζερβουάρ της Rade Garage αυξάνει την αυτονομία στα περίπου 320 χιλιόμετρα και επίσης με το φιλτροκούτι που δίνει η Rade Garage μαζί με το φίλτρο που είναι τύπου σφουγγάρι είναι ιδανικό για την εκτός δρόμου οδήγηση γιατί καθαρίζεται και εύκολα και συγκρατεί και τη σκόνη, δεν περνάει μέσα στον κινητήρα, κατά συνέπεια να τον προστατεύει. Η σχάρα της Σπέρουν Moto που μου επιτρέπει να τοποθετήσω έναν σάκο πάνω για τις ημερήσεις εκδρομές και δένει και τις αυτές και τα σαμάρια της Κριέγκα για πιο πολλές μέρες ταξίδι. Έχω βάλει και το προστατευτικό από τα 21 Brothers για να μην καίγονται το ένα το σαμάρι που κουμπάει λίγο εδώ πάνω. Και η σέλα την έστειλα στη Moto Κάπα και την έχουν κάνει λίγο πιο φαρδιά εδώ πέρα και έχουν προσθέσει λίγο υλικό, οπότε γίνεται λίγο πιο άνετη με αποτέλεσμα να είναι πιο άνετο και το ταξίδι όταν είσαι πολλή ώρα πάνω στη σέλα, κυρίως στην άσφαλτο. Αν θέλετε να δείτε και τα υπόλοιπα αξεσουάρ που έχω τοποθετήσει στη μοτοσυκλέτα, δεν θα τα καλύψω φυσικά όλα σε αυτό το βίντεο. Θα βάλω ένα link εδώ πάνω να το παρακολουθήσετε και αυτό. Ένα χρόνο το έχω στην κατοχή μου και 10.000 χιλιόμετρα σε όλες τις συνθήκες, εκτός δρόμου και άσφαλτο. Αλλαγή λαδιών κάνω ανά 5.000 χιλιόμετρα, ενώ ο κατασκευαστής λέει στις 10.000. Το πίσω λάστιχο βγάζει περίπου 5.000 χιλιόμετρα με τη χρήση που κάνω, που είναι και μεικτή και έχει και αρκετά ασφάλτινα κομμάτια. Τώρα όσον αφορά προβλήματα δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι ιδιαίτερο. Έχουν σκάσει δύο φορές τσιμούχες από τα μπροστινά καλάμια, τις έχω αντικαταστήσει. Αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται στα πολλά υδάτινα περάσματα και στην πολλή λάσπη που έχουμε αντιμετωπίσει. Στο μέλλον θέλω να του βάλω ένα σύστημα για να ρυθμίζω την προφόρτιση στο πίσω αμορτσέρ, γιατί όπως είναι τώρα στην εργοστασιακή του μορφή είναι αδύνατο να ρυθμιστεί, αλλά θα το δούμε αυτό μελλοντικά. Ένα ακόμα πρόβλημα που αντιμετώπισα είναι η υπερθέρμανση. Δύο φορές άναψε το λαμπάκι της θερμοκρασίας στην Αλβανία και στην Κιώνα το καλοκαίρι. Από τότε αντικατέστησα το βεντιλατέρ με αυτό του LR και δεν είχα ξανά πρόβλημα. Υπάρχει αναλυτικό βίντεο και γι' αυτό θα το βάλω πάνω στη γωνία. Το 701 έχει δύο φρένα, ένα πίσω και ένα μπροστά. Το πίσω φρένο είναι ικανοποιητικότατο, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι καλή αίσθηση, καλή αρκετή δύναμη. Το μπροστινό όμως είναι αδύναμο και στην άσφαλτο μόνο όταν το ζωρίσω αρκετά ζεσταίνεται και αρχίζει και αποδίδει. Έχω κάνει δύο φορές εξαέρωση, δεν έχει βελτιωθεί. Επίσης έχω τρίψει με γυαλόχαρτο και έχω καθαρίσει τα τακάκια και τη δισκόπλακα. Δεν έχει βελτιωθεί παρόλα αυτά καθόλου. Δεν ξέρω αν είναι και στα υπόλοιπα έτσι, μόνο στο δικό μου. Εν κατακλείδη, για μένα δεν υπάρχει αντίστοιχη μοτοσυκλέτα σε αυτή την κατηγορία. Δεν έχει ανταγωνιστεί. Η πλατφόρμα 690 Enduro, 700 Enduro και Gas Gas 700. Πιστεύω είναι η καλύτερη επιλογή. Πιστεύω είναι μονόδρομος για κάποιον που θέλει να ταξιδεύει εκτός δρόμου και να έχει και την ικανότητα να καλύπτει και αποστάσεις στην άσφαλτο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την επιλογή που έκανα. Με έχει ικανοποιήσει στο έπακρο μέχρι στιγμής. Γράψτε και εσείς στα σχόλια αν συμφωνείτε μαζί μου ή αν διαφωνείτε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Αφήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, αφήστε το σχόλιο σας και κοινοποιήστε το βίντεο και στους φίλους σας, γιατί όλα αυτά βοηθάνε τον αλγόριθμο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.